Μαζί όπου υπάρχει ανάγκη, εκστρατείαν ιδιωτελούς αγάπης και προσφοράς που ταξιδεύει σε ολόκληρη τη χώρα, συνέχισε την πορεία της στο βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου, στο Διδημότυχο και στην Ορεστιάδα, γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ, η αποστολή της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και η Μητροπόλης διένυμαν εκ νέου τρόφιμα για το Πασχαλινό Τραπέζι. Η Εκκλησία προσπαθεί να συνδράμει και να υπουλώσει τις πληγές της φτώχειας και της ανέχειας, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Μητροπολίτης Δαμασκηνός. Η προσφορά της Εκκλησίας συνεχίζεται. Η Ιεράρχη Επισκοπή Αθηνών με τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο μέσω της Αποστολής δεν ξεχνάει τους ακρίτες, δεν ξεχνάει τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται εδώ στην εσχατιά της πατρίδας μας αλλά και οι οποίοι αντιμετωπίζουν πολλαπλές δυσκολίες. Σήμερα ως εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερωνύμου είναι κοντά μας ο Γενικός Διευθυντής του Φιλανθρωπικού Οργανισμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Αποστολή προκειμένου να προβούμε σε μία σειρά δραστηριοτήτων κοινωνικού και προνοιακού περιεχομένου πρώτα απ' όλα στην διανομή δεμάτων τροφίμων εν ώψη των εορτών του Πάσχα μαζί με την συμπαράσταση των σούπερ μάρκετ Μασούτης και εδώ στο Διδημότυχο και στην Ορεστιάδα. Στο πλαίσιο της προσφοράς τροφίμων και στο Διδημότυχο όπως και στις υπόλοιπες πόλεις σταθμούς του μαζί όπου υπάρχει ανάγκη ήταν προγραμματισμένη και η διανομή βρεφικών ειδών. Μια κίνηση υψηλού συμβολισμού αλλά και απόλυτης ουσίας σε ανθρώπους που αποφάσισαν να τεκνοποιήσουν παρά την κρίση και τους συνακόλουθους κοπέλους συνδράμοντας το μείζον δημογραφικό πρόβλημα της χώρας μας. Οι ακρίτες είναι στην καρδιά, στο μυαλό του Αρχιεπισκόπου. Εδώ και πάρα πολύ καιρό ασχολείται με τα προβλήματά τους και τις αγωνίες τους. Η Αποστολή βρίσκεται και σήμερα εδώ για να στηρίξει τις οικογένειες που σε αυτή την ακριτική περιοχή αντιμετωπίζουν προβλήματα. Θέλω να σας μεταφέρω σε όλους τις ευχές του Μακαριωτάτου για καλή Ανάσταση και κυρίως για την Ανάσταση της χώρας μας. Η Εκκλησία της Ελλάδος είναι η Εκκλησία προσφοράς στον άνθρωπο, υπογράμμισε ο Σεβασμιότατος, επισημένοντας ακόμη πως οι Άγιες ημέρες του Πάσχα είναι ημέρες σαν ιδιωτελούς προσφοράς, αλληλεγγύης και αγάπης, αξιών που και στο βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου, αλλά και όπου υπάρχει ανάγκη, τιμήθηκαν και εξακολουθούν να τιμώνται μέσω της σύμπλευσης γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ, της Αποστολής, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, αλλά και των Μητροπόλεων. Με την παροχή του επιδόματος στις τρίτεκνες οικογένειες την προσεχή Μεγάλη Δευτέρα νομίζω ότι όλες αυτές οι δράσεις της τοπικής εκκλησίας που γίνονται με την ευλογία του Αρχιεπισκόπου μας και με τη συμπαράσταση της Αποστολής νομίζω ότι αποδεικνύουν για μια ακόμα φορά ότι η Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία, η Εκκλησία της Ελλάδος είναι Εκκλησία προσφοράς στον άνθρωπο, ενδιαφέρεται τόσο για την ψυχική και πνευματική του σωτηρία, αλλά όσο και για την ανακούφιση του από τις δυσκολίες της παρούσης ζωής. Θέλω και από τις θέσεις αυτής να ευχαριστήσω τον Μακαριότατο και τον Γενικό Διευθυντή της Αποστολής, τα Σούπερ Μάρκετ Μασούτης και να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση.